Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να συνδεθούμε με τον Δήμο Πρεσπών. Θα καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Πρεσπών και Γενικό Γραμματέα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Παναγιώτη Πασκαλίδη, για να δούμε σημαντικά θέματα που απασχόλησαν την επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες στον Δήμο Πρεσπών και ειδικά οι συναντήσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Πάρκου Πρεσπών και της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση των Υδάτων που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Πληροφόρησης στην Πύλη. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Μπακρατσά, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καταρχήν είδαμε ότι έπεσαν οι πρώτες υπογραφές στη συνεδρίαση της Επιτροπής του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών. Για πείτε μας λίγο, είχαμε εξελίξεις τις προηγούμενες ημέρες στην περιοχή, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς. Έπεσαν οι υπογραφές, είναι ιστορική μέρα για την περιοχή των Πρεσπών, η έναρξη των εργασιών της Επιτροπής του Πάρκου των Πρεσπών. Του Πάρκου των Πρεσπών που ξεκίνησε σαν ιδέα με πρωτοβουλία της Ελλάδος το 2000 με την υπογραφή της συμφωνίας των τριών πρωθυπουργών Ελλάδος, Αλβανίας και Ιουγκοσλαβίας τότε. Επίσης, το 2010 οι υπουργοί περιβάλλοντος υπέγραψαν το Πάρκο των Πρεσπών. Άργησε λίγο να επικυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων το 2017, λίγο αργότερα από την Βουλή της Αλβανίας. Και από προχθές είναι πράξη η Επιτροπή του Πάρκου των Πρεσπών. Η Επιτροπή η οποία θα συνεδριάζει στον Άγιο Γερμανό για τα 4 πρώτα χρόνια και θα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μάλιστα, είδαμε αρκετούς βρέθηκαν στην περιοχή και ότι αναγνώρισαν ότι η λεκάνη της Πρέσπας είναι ένα σπάνιο οικοσύστημα που η ομορφιά του δεν γνωρίζει σύνορα, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς. Είναι η πρώτη διασυνοριακή περιοχή στα Βαλκάνια. Είναι η περιοχή των Πρεσπών. Νομίζω είναι ένα μεγάλο σημαντικό κομμάτι το οποίο θα συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη τόσο των κατοίκων όσο και της περιοχής μας, στην περιοχή των Πρεσπών και στις τρεις γωνίες. Και με την συνοριακή διάβαση η οποία σε λίγο καιρό θα γίνει πραγματικότητα και ευελπιστούμε η επόμενη συνοριακή διάβαση η οποία προβλέπεται από το Πάρκο των Πρεσπών στην περιοχή του Βροντερού θα μπορέσει να ενώσει όλες τις κοινωνίες, θα μπορέσει ένας επισκέπτης να κάνει το γύρο της λίμνης σε μία μέρα σε τρεις χώρες. Σκοπός της Επιτροπής αυτής είναι να ελέγχει όχι να ελέγχει τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων, τις λιμναίες περιοχές, επίσης να ελέγχει την αλιεία, να ελέγχει διάφορα θέματα, αλλά όχι και μόνο αυτό. Να προσπαθεί για την ανάπτυξη και του τουρισμού που βάλαμε έναν άλλο κανόνα μέσα σε αυτή την επιτροπή θα ξεκινήσει και αυτή από το επόμενο εξάμηνο. Επειδή είδαμε ότι βρέθηκαν στην περιοχή ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΙΠΕΝ, ο Κωνσταντίνος Δημόπουλος, από την πλευρά της η κυρία Αντριάννα Πέτρη, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Αλβανίας, ο Βλάτκο Πέτκο από το Υπουργείο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της γείτονας χώρας των Σκοπίων, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Τζουλιάνο Βασάλο, ο Πάλι Κολεύσκι, δήμαρχος του Πούστας κλπ. Τι είπανε όλοι αυτοί μαζί σας, τι συζητήσατε και πού καταλήξατε πλέον κύριε Δήμαρχε? Νομίζω ότι όλες οι αποφάσεις οι οποίες ελήφθηκαν κατά τις εργασίες αυτής της Επιτροπής ήταν ομόφωνες. Δηλαδή υπήρξε μια μεγάλη σύμπνοια σε όλες τις αποφάσεις για την συνεργασία των λαών, για τη συνεργασία του οικοσυστήματος της περιοχής μας. Πέρα από αυτούς οι οποίοι αναφέρατε εσείς, ήταν και ο πρόξενος της Ελλάδος στο μοναστήρι, καθώς και η πρόξενος της Ελλάδος στην Κοριτσά. Και αυτοί παρακολούθησαν την συνεδρίαση της Επιτροπής. Τέθηκαν διάφορα θέματα όσο αφορά την προστασία του οικοσυστήματος,
όλα λύθηκαν και νομίζω ότι θα είναι μια χαρά, θα πάει όλο το σύστημα. Η επόμενη συνεδρίαση αποφασίστηκε να γίνει στο Δήμο του Ρέσεν, mm-hmm. του χρόνου του 23, και η μεθεπόμενη ίσως στην Αλβανία, για να υπάρχει ένα rotation των εργασιών της Επιτροπής αυτής. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, να έρθω και στην έναρξη των εργασιών για τη διάνεξη της συνοριακής διάβασης στο Λαιμό. Βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή ο Υφυπουργός Μακεδονίας Τράκης, ο Σταύρος ο Καλαφάτης, ο Γιώργος ο Κασαπίδης, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, αρκετοί φορείς. Και αυτό που είπε ο Σταύρος ο Καλαφάτης, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο Υπουργός, ότι η επιθυμία της τοπικής κοινωνίας ήταν η διάνοιξη του συνοριακού σταθμού του Λαιμού. Δηλαδή, από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση προσπάθησε, οργάνωσε και συντόνισε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο. Πού βρισκόμαστε, αρκετές συναντήσεις, αρκετές επαφές, ώστε να πούμε ποια ημερομηνία έχουμε, ότι ανοίγει διάβαση, έρχονται οι γείτονες στην Ελλάδα, στις Πρέσπες, και οι πολίτες από τις Πρέσπες, από τη Δυτική Μακεδονία και από άλλες έτσι περιοχές, θα πηγαίνουν στη γειτονική χώρα. Άλλη μια ιστορική ημέρα, η 17 Ιουνίου του 2022, όπου έγιναν η εναρκτήρια συνεδρίαση της, του project BORPRESP, του διασυνοριακού σταθμού της Ελλάδος με τους γείτονές μας. Νομίζω ότι μετά από 50 χρόνια, 55 για την ακρίβεια χρόνια, θα γίνει πραγματικότητα ο συνοριακός σταθμός, ο οποίος θα συνδέει τις δύο χώρες. Έχουν περάσει τόσα μισός αιώνας και κάτι για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το project. Το project το οποίο έχει χρηματοδότηση για τις μελέτες, είναι 700.000 περίπου ευρώ για τις μελέτες των κτηρίων στις δύο πλευρές, καθώς επίσης η ελληνική πλευρά έχει κλειδώσει και ένα ποσό 8,5 εκατομμυρίων για τις κατασκευές. Θέλω να πω ότι στα Σκόπια που βρεθήκαμε σαν Επιτροπή Τεχνικών εκεί πέρα της Επιτροπής, αποφασίστηκε ότι τέθηκαν αυστηρά χρονοδιάγραμματα. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι μέχρι τον Νοέμβριο διασμεύτηκαν και οι δύο επιτροπές και η Επιτροπή από την Ελλάδα που είναι της ΑΝΚΟ, ότι θα έχουν έτοιμες τις μελέτες γενικά όλου του συστήματος αυτούς. Του χρόνου, το 2023, πιστεύουμε ότι θα τελειώσουν και οι κατασκευές, ούτως ώστε το 2024 να ανοίξει ο σταθμός και να γίνει η πρώτη διέλευση μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα. Και είδαμε και κάποια έτσι ρεπορτάζ συναδέλφων της κρατικής τηλεόρασης που πήγαν στη γειτονική χώρα και ακούσαμε τι λέγανε οι κάτοικοι των γειτονικών περιοχών που ανυπομονούν να ανοίξει η συνοριακή διάβαση, αλλά και το τι είπαν και οι κάτοικοι της περιοχής των Πρεσπών, κύριε Πασκαλίδη. Ακριβώς. Όλοι οι κάτοικοι, όλες οι κοινωνίες, είτε από αυτήν την πλευρά είτε από την άλλη, θέλουν αυτήν την διάνοιξη. Μια διάνοιξη η οποία λειτουργούσε από το 59 έως το 67 και δεν ανανεώθηκε μονομερώς αφού ανέλαβε η Χούντα την τρίτη εβδομάδα του 1967. Πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό πραγματικότητα. Είχαμε και ένα γύρισμα από την ελβετική κρατική τηλεόραση, η οποία έκανε γυρίσματα και στις δύο πλευρές. Μάλιστα. Και θα ονομάσει το βιντεάκι αυτό, το οποίο θα προβληθεί τον Αύγουστο στην κρατική ελβετική τηλεόραση, η γεφυροποίη, που σημαίνει ότι σαν παντού στην Ευρώπη κλείνουν συνοριακές διαβάσεις λόγω των πολέμων, εδώ εμείς οι δήμαρχοι ανοίγουμε τις συνοριακές διαβάσεις, ανοίγουμε τις συνεργασίες μεταξύ των λαών. Ωραία. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, με αφορμή που σας φιλοξενώ και επειδή την τελευταία περίοδο βλέπουμε ότι ανοίγουν τα πάντα, γίνονται εκδηλώσεις πολιτιστικές, θα δούμε τα πρέσπια και φέτος, οργανωμένα τα πρέσπια 2022. Τι σχεδιασμός υπάρχει από τον οργανισμό των Πρεσπών εκεί, τι σας έχει πει ο Γιώργος Ολιάνης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής, και αν θα δούμε κάτι διαφορετικό φέτος, αν έχετε συζητήσει να δούμε το επόμενο διάστημα οργανωμένες τις εκδηλώσεις τον Αύγουστο το 22, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περίπου έχει κλειδώσει η εκδήλωση η οποία θα γίνει στις 27 Αυγούστου στον Άγιο Χίλιο. Είναι μια εκδήλωση στην οποία θα είναι μια μεγάλη συναυλία από τον
Ναι, εντάξει, μπορεί να μην θυμάστε το όνομα, ναι, δεν πειράζει. Η επαρχία Ρεμπούτσικα. Α, η κυρία Ρεμπούτσικα, θα είναι, ναι, μια ψηλή εκδήλωση, την οποία πιστεύω ότι θα. Και ο Μάριος Φραγκούλης, θυμήθηκα τώρα, και ο Μάριος Φραγκούλης, καθώς και η ψήφωνος, τενόρος της Φλόρινας, η Σελεμίδου. Είναι μια ακριβή εκδήλωση, πιστεύω, η οποία θα είναι, νομίζω, ό,τι αρμόζει για την περιοχή μας, την οποία πιστεύω ότι θα, λόγω COVID που δεν είχαν επισκεφθεί μεγάλες προσωπικότητες επίσημα, όπως η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, φέτος θα καταφέρουν να βρεθούν εδώ πέρα. Μάλιστα, άρα δηλαδή και ο καλλιτεχνικός οργανισμός, αλλά και εσείς ως δήμαρχος, θα καλέσατε και κορυφαία στελέχη και της κυβέρνησης, αλλά και την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία πέρυσι είχε πει ότι θα έρθει σε εκδηλώσεις, αλλά το ακύρωσε τελευταία στιγμή. Άρα, ναι, ίσως φέτος δούμε την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας στις εκδηλώσεις των Πρεσπών, κύριε, στα Πρέσπια 2022, κύριε Δήμαρχε. Έτσι είναι ακριβώς. Δύο φορές είχε δηλώσει το ενδιαφέρον της να έρθει. Είχε κλειδώσει η επίσκεψή της στις Πρέσπες, αλλά και τις δύο φορές λόγω COVID δεν μπόρεσε να έρθει στην περιοχή μας. Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι όλα καλά για να μπορέσει να παρακολουθήσει και να επισκεφθεί και τον τόπο μας η Προέδρος, καθώς και θα σταλεί και πρόσκληση και στον Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Ωραία, ας ελπίσουμε. Άλλωστε, το επόμενο διάστημα, όταν θα κλείσουν αναλυτικά οι εκδηλώσεις και θα έχουμε το αναλυτικό πρόγραμμα, θα μας τα παρουσιάσετε αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΓΕΣ. Πάντως, να πω ότι έχει γίνει μια πράσινη κυβωτός η Πρέσπα την τελευταία περίοδο. Αυτό λέει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Πράσινη κυβωτός, ναι, γιατί προσπαθούμε να μειώσουμε το ενεργειακό μας απόθεμα σαν δήμος. Αυτή τη στιγμή, όπως μιλάμε, οι καταναλώσεις μας είναι 70% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιστεύω ότι σε 1-2 χρόνια θα ξεπεράσουμε το 100% και να μπορέσουμε όντως να γίνουμε πράσινη κυβωτός, όπως τον ονειρεύεται ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και παρέμβαση. Το επόμενο διάστημα θα δούμε περισσότερα θέματα για την περιοχή των Πρεσπών. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.